Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, πώς υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τη συνθήκη, θετικές αντιδράσεις, πώς αντιδρούν οι μεγάλες δυνάμεις, οι χώρες που έχουν πληθυντικά όπλα στη συνθήκη και στις εξελίξεις οι οποίες είναι υποστηρικτικές προς τη συνθήκη και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά να δούμε και λίγο πώς θα μπορούσαμε να εμαθύνουμε λίγο τη συνεργασία προς μια κατεύθυνση για την υποστήριξη της συνθήκης στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μην ξαναδούμε πυρηνικά όπλα όπως βλέπαμε για περίπου 5 δεκαετίες. Έτσι, κάποιες από τα φιλοξενούσα. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή σχέση με τη συνθήκη καταρχήν, να σου πω ότι το ντοκιμαντέρ έχει δημιουργηθεί το 19, το 21 τέθηκε σε πλήρη ισχύ, καθότι τον Δεκέμβριο τον Νοέμβριο του 20, την επικύρωση από 50 κράτη, έπρεπε να περάσουν άλλοι 2 μήνες, με τις οποίες, τους οποίους μήνες φοβόμασταν μη τυχόν και υπάρξει μεγάλη πίεση σε κάποια χώρα να πάρει πίσω την, να φύγει από τη συνθήκη. Ευτυχώς όχι. Τον Ιανουάριο του 2021, λοιπόν, η συνθήκη τέθηκε σε πλήρη ισχύ, που σημαίνει ότι πλέον αποτελεί διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ τα μεγαλύτερα νομικά κείμενα τα οποία υπάρχουν, προφανώς. Η συνθήκη αυτή τη στιγμή έχει επικυρωθεί από 68 χώρες, άλλες 28, άλλες 23 χώρες την έχουν υπογράψει, αλλά δεν την έχουν κυρώσει ακόμα, αλλά αναμένουμε να το κάνουμε και αυτό στα επόμενα, και μέσα στο 23 και τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά η συνθήκη έχει άλλες 40 χώρες περίπου, οι οποίες είναι υποστηρικτές της συνθήκης, αλλά απλά ακόμα δεν την έχουν υπογράψει, θα μας προχωρήσει υπογραφή και επικύρωση. Η συνθήκη από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε πλήρη ισχύ, άρχισε να έχει ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο, καθότι έδωσε ένα φοβερό νομικό εργαλείο για πολλά πράγματα. Καταρχήν, κατέστησε στο Διεθνές Δίκαιο τα πυρηνικά όπλα παράνομα. Όσο και να λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κίνα, οι 9 χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα, ότι τα πυρηνικά όπλα δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα, όχι, δεν μπορούν πια να έχουν πυρηνικά όπλα, ακόμα και δεν έχουν υπογράψει. Τα πυρηνικά όπλα με βάση το Διεθνές Δίκαιο είναι παράνομα πλέον και θα πρέπει σιγά σιγά να καταστραφούν και να σταματήσουν. Η συνθήκη έχει επιρροή μεγάλη στην χρηματοδότηση των πυρηνικών όπλων. Υπάρχει μια συνεχής καταγραφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των funds τα οποία έδιναν χρήματα μέχρι πρότινος σε εταιρείες που κατασκεύαζαν εξαρτήματα για τα πυρηνικά όπλα. Η προηγούμενη μελέτη για το 2021, περιμένουμε το 2021, του 2021 λοιπόν έδειχνε ότι ήδη μέσα σε 2 χρόνια αυτό που καταφέραμε ήταν περισσότερο από 110 μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συνταξιοδοτικά funds από διάφορες χώρες του πλανήτη δήλωσαν ότι αποσύρουν τη χρηματοδότησή τους από εταιρείες οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Μιλάμε για χρήματα διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες πάνω από 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Κόπηκε αυτή η πηγή. Και όσο πάει και συνεχίζει να αυξάνεται στο αριθμό, περιμένουμε την καινούργια μελέτη. Ωστόσο, οι χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα, κάποιες από αυτές, εξακολουθούν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα αρκετά φιλόδοξο για τις ίδιες, της κατασκευής καινούργιων πυρηνικών όπλων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 8.500 πυρηνικά όπλα που είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο για χρήση, άλλες περίπου 3.000 είναι αποθηκευμένα. Όμως είναι περίπου 3.000 αυτά που είναι έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν. Δεν είναι σε κάποια αποθήκη απλά, είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. Το 50% αυτών βρίσκονται σε πυρηνικά υποβρύχια. Ο πρώτος πόλεμος, ο πόλεμος που συνεχίζεται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και συνεχίζεται ο πόλεμος, είδαμε την Ρωσία να απειλεί με χρήση πυρηνικών όπλων. Απάντησαν σε αυτό με απειλές αντίστοιχες και η Γαλλία, αλλά είχαμε και από τη Βόρεια Κορέα απειλές μέσα στο έτος που πέρασε. Δηλαδή, τρεις χώρες
που απήγησαν για χρήση πυρηνικών όπλων. Έχουμε μία χώρα η οποία, από όλες αυτές τις χώρες, μία χώρα που παραβίασε άλλη μία, άλλο ένα άρθρο της συνθήκης για την πυρηνική διάδοση, που ήδη την έχουμε υπογράψει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μετέφεραν και εγώ για πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη, και αυτό δεν το ξέρετε, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το Δεκέμβριο λοιπόν υλοποιήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταφοράς καινούριων βομβών με πυρηνικές κεφαλές στις χώρες που ήδη σταθμεύουν πυρηνικά όπλα της Ευρώπης, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ιταλία. Αυτά τα καινούργια πυρηνικά όπλα είναι μεταβλητής δυναμικής, που σημαίνει ότι μπορούν να ρυθμίσει το πόσο δυνατά μπορεί να είναι, έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν κάποια μέτρα κάτω από τη γη, όμως ακριβώς λόγω της ανάγκης να είναι πολύ δυνατά όταν μπουν κάτω από τη γη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ισχύ τους και η δυναμικότητά τους είναι για κάθε ένα από αυτά 40 φορές με 45 της ισχύως που είχε πυρηνική βόμβα στη Χειροσύμα. Πρόκειται για πυρηνικά όπλα τα οποία είναι αερομεταφερόμενα. Έτσι, δεν είναι, γιατί μικρού πυρηνικού πύραυλοι που μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές δεν υπάρχουν πια στην Ευρώπη. Όλα είναι ή διαθέσιμα στα αεροπλάνα ή διαθέσιμα στα υποβρύχια. Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, έχει μόνο στα υποβρύχια της. Οι προσπάθειες που γίνονται από τις χώρες οι οποίες ήδη έχουν μπει στη συνθήκη, επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αυτό το βλέπουμε καταρχήν στην επίδραση που έχει στις ευρωπαϊκές χώρες, να πάμε στη γειτονιά μας. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη. Είναι η Αυστρία που έχει πρωτοστατήσει κιόλας στη διαδικασία της συνθήκης, στον ΟΗΕ. Είναι η Ιρλανδία και η Μάλτα. Στην Ευρώπη ως κράτη έχουν επίσης υπογράψει και επικυρώσει τη συνθήκη το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και το Λίχτενστάιν, αν θυμάμαι καλά. Κάποια στιγμή υπήρχαν ελπίδες για την Κύπρο να το κάνει. Είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να το δουλέψουμε σαν κοινωνία των πολιτών και εκεί να το στηρίξουμε για να συμβεί αυτό. Μην ξεχάσω ότι η Κύπρος ψήφισε υπέρ της συνθήκης. Ακριβώς. Ενώ η Ελλάδα δεν ψήφισε. Ακριβώς. Το 2017 οι περισσότερες χώρες, μάλλον όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, προσπάθησαν να με βάση το ραβασάκι που είχαν στην κοινωνία της πολιτικής, το ξέρουμε, να αποτρέψουν την ψήφιση, την έγκριση μόνο του τελικού κειμένου και όταν αυτό ήρθε τελικά προς ψήφιση, που εγκρίθηκε πρώτα, στη δεύτερη ψηφοφορία, απήχαν οι χώρες του ΝΑΤΟ. Έτσι από την ψηφοφορία απλά. Δεν ήταν εκεί. Στην πρώτη η Ελλάδα είχε ψηφίσει κατά. Να μην περάσει το κείμενο προς ψήφιση. Λοιπόν, ένας δεύτερος αντίκτυπος, ένα μάλλον ακόμα ένας αντίκτυπος που είχε η συνθήκη, είναι ότι και σε συνδυασμό με την κοινωνία των πολιτών που πίεσε, η Αυστραλία για πρώτη φορά φέτος στην πρώτη επιτροπή του ΟΗΕ που συζητήθηκαν οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις που έχουν τα πυρηνικά όπλα, στο κείμενο τελικό η πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ το ενέκρινε, όπου κάνει σαφή αναφορά για τη συνθήκη και λέει επίσης ότι ζητείται από τα κράτη που δεν την έχουν υπογράψει ακόμα να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Η Αυστραλία, ως σύμμαχος των ΗΠΑ, όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα 5 χρόνια, έλεγε όχι, ψήφιζε όχι στο κείμενο, στο τελικό. Για πρώτη φορά φέτος, απήχε τις ψηφοφορίες. Ήταν τόσο σημαντική η αποχή της, που οι ΗΠΑ επισήμως έβαλαν ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών τους, με το οποίο σε εισαγωγικά κατσάδιαζαν για τη στάση της στην Αυστραλία, λέγοντας ότι δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να σας βάλουμε κάτω από την αντιπυρηνική μας ομπρέλα. Μια χώρα που έχει πυρηνικά όπλα, φαντάζει πάρα πολύ δυνατή και είναι αλήθεια, είναι έτσι. Όμως, όλες οι υπόλοιπες χώρες που δεν θέλουμε τα πυρηνικά, έχουμε δύναμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Ακόμα και αυτές οι μικρές αλλαγές είναι σημαντικές. Τόσο σημαντικές που αναγκάζονται να κάνουν συνεχώς καινούργιες διορθώσεις και ανακοινώσεις. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πυρηνικά όπλα από το 2001, δεν φιλοξενούμε. Ήμασταν μία από τις 6 χώρες τότε που φιλοξενούσαν πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ. Στη βάση των Άραξο υπήρχαν 4 αεροπλάνα
που είχαν τις καλωδιώσεις τις κατάλληλες για να μεταφέρουν πυρηνικές βόμβες. Ο στόχος ήταν η Ιουγκοσλαβία, η τότε Ιουγκοσλαβία, σε περίπτωση πολέμου. Ένα αεροπλάνο ήταν σε 24 ώρες ετοιμότητα. Τα αεροπλάνα αυτά φυλάσσονταν από Αμερικάνους στρατιώτες. Δεν είχαν πρόσβαση, δεν είχε πρόσβαση στο ελληνικό στρατός. Το 2001 αποσύρθηκαν επισήμως. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα προηγούμενα χρόνια, το 18, 17, 18 και 19, έκαναν μια μεγάλη επένδυσαν χρήματα και αναβάθμισαν την ικανότητα των αποθηκευτικών χώρων που μπορούν να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που υπήρχαν τέτοια. Και το έκαναν και στη βάση του Άραπου στην Ελλάδα και το έκαναν και στη βάση της Σούδας. Αναβάθμισαν δηλαδή τα υπόστοιχα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα. Τα εξυγχρόνισαν. Ο στόχος τους ήταν προφανής, το καταλάβαμε τώρα, που τον Δεκέμβριο φέραν τις καινούργιες βόμβες. Εντάξει. Προφανώς και δεν θέλουμε να ξαναδούμε. Και ένα από τα πράγματα τα οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα ήταν να υποστηρίξουμε την καμπάνια, μία από τις εκστρατείες που κάνει η ICAN, που είναι το Cities Appeal, την έκκληση των πόλεων δηλαδή, καλώντας τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Ελλάδος να υπογράψουν αυτή την έκκληση, η οποία λέει ουσιαστικά ότι υποστηρίζουμε τη συνθήκη και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να την υπογράψει και να την επικυρώσει. Και αυτό το ζητάμε να το κάνουν τα Δημοτικά Συμβούλια, δηλαδή να το συζητήσουν το θέμα και να ψηφίσουν, να πάρουν μια απόφαση. Δεν θέλουμε δηλαδή μια απλή δήλωση κάποιου Δημοτικού Συμβούλου ή του Προέδρου ή του Δημάρχου. Αυτή τη στιγμή αυτή η εκστρατεία που έχουμε δώσει τον τίτλο «Σώσε την πόλη» έχει λάβει την υποστήριξη από 63 Δήμους. 60 Δήμοι μέσα στο 2022 και έχουμε και το 23 ήδη 3 Δήμους. Ανάμεσά τους είναι οι 3 μεγαλύτεροι από τους 5 μεγαλύτερους πληθυσμιακά. Είναι η Θεσσαλονίκη, είναι το Ηράκλειο της Κρήτης και η Λάρισα πρόσφατα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί η πρόταση έχει ψηφιστεί από όλους τους Δήμους οι οποίοι το έχουν συζητήσει. Έχουν απευθύνει την πρόταση σε όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Όσοι το έχουν συζητήσει, το έχουν περάσει. Υπήρξε ένας Δήμος ο οποίος το συζήτησε, δεν πέρασε αυτό το ψήφισμα. Δηλαδή, το ψήφισμά του δεν καταλήγει να καλεί την ελληνική κυβέρνηση, όμως ήταν ένα ψήφισμα υπέρ της συνθήκης για την αποχώρηση των πυρηνικών όπλων. Το σημαντικό για εμάς είναι ότι με αυτή την προσπάθεια και προσπαθούμε να ενημερώσουμε σιγά-σιγά τον κόσμο και προσπαθούμε να κρατήσουμε και ψηλά στη σφαίρα της συζήτησης και της πολιτικής αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι μαζί με την Μαρία και τον Κώστα, ως οργανώσεις που προσωπούμε την ICAN στην Ελλάδα, κάναμε και ένα κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα. Έτσι θα λέω αυτό, όσο παίζει αυτό από πίσω. Ξεκινώντας από πέρυσι από το φθινόπωρο, προσπαθήσαμε να συναντήσουμε τα κόμματα, έτσι ώστε να μας πούνε την άποψή τους και για την πυρηνική ενέργεια και για τα πυρηνικά όπλα και για τις συνθήκες συγκεκριμένα. Καταφέραμε να συναντήσουμε από κοντά μέχρι στιγμής 4 κόμματα. Συναντήσαμε ο πρώτος που μας άνοιξε την πόρτα ήταν το ΜΕΡΑ. Πήγαμε στο Κοινοβούλιο, συζητήσαμε με το ΜΕΡΑ 25, το οποίο μας δήλωσαν ότι είναι υπέρ της συνθήκης, ότι θεωρούν ότι η Ελλάδα πρέπει να την υπογράψει όπως και όλος ο κόσμος και, και διαφωνούν με την κατάταξη της πυρηνικής ενέργειας ως πράσινη, διαφωνούν με τις πυρηνικές ενέργειες. Συναντήσαμε. Έκαναν και ερώτηση αμέσως. Ακριβώς. Έκαναν ένα ακόμα βήμα, το οποίο ήταν όλοι οι βουλευτές τότε, τον Οκτώβριο, έκαναν μια επερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δέδια, ρωτώντας τον για ποιο λόγο ακόμα η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει, δεν έχει φέρει προς συζήτηση στη Βουλή τη συνθήκη. Ο Υπουργός απάντησε μετά από 3-2 μήνες περίπου. Έτσι. Και απάντησε ότι εμείς καλυπτόμαστε, ότι έχουμε υποχρεώσεις ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλη του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα μας καλύπτει η συνθήκη για την διάδοση, που επίσης σαν Ελλάδα έχουμε υπογράψει.
Βέβαια, την είχαμε παραβιάσει μέχρι το 2001, την παραβιάζαμε γιατί φιλοξενούσαμε πυρηνικά. Όταν ο Σιμπίκη το απαγορεύει, ρητά αυτό. Τα δύο πρώτα άρθρα τη συνθήκη περί μιλιάδοση λέει το ένα ότι οι χώρε που έχουν πυρηνικά να μην τα δίνουν σε άλλε χώρε και οι χώρε που δεν έχουν πυρηνικά να μην φιλοξενούν το δεύτερο άρθρο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε. Την συνθήκη την είναι η πυρηνική διάδοση. Ναι, ναι, την έχουμε, είμαστε πύρημοι. Και υπογράψει και την έχουμε. Ναι, ναι, είμαστε πύρημοι. Και όταν την παραβιάζει, δεν έχει καμία επίπτωση. Πατάνε σε διμερεί συμφωνίε στι ΗΠΑ, στην οποία στην ουσία παραχωρείται εθνικό χώρο σε αυτού. Οπότε τυπικά και τεχνικά σου λέει ότι εγώ είμαι με βάση μια διμερή συμφωνία, μου έχει παραχωρηθεί αυτό ο χώρο που τον κάνω εγώ τι θέλω. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν είναι Ελλάδα. Εξού και. Έτσι, ναι, 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 ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έτσι το έχει κάνει σε όλες τις χώρες, και στη Γερμανία, και στο Βέλγιο, και στην Ολλανδία, και στην Ιταλία, τι ακριβώς έχει κάνει. Αλλά η συνθήκη θα έπρεπε να το προβλέπει. Δεν το προβλέπει όμως. Η καινούργια συνθήκη το προβλέπει. Η καινούργια συνθήκη όμως το προβλέπει. Α, ναι. Ναι, η συνθήκη των Ευρωπαϊκών Πυρηνικών Όπλων είναι φοβερά πιο δεσμευτική, είναι φοβερά συμπληρωματική και υποστηρικτική τη συνθήκη περί μη διάδοσης. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι φοβερά δεσμευτική, μα γι' αυτό και δεν θέλουν να την υπογράψουν. Αλλιώς θα την υπέγραφαν. Επίσης, η θετική και στη συνθήκη και ενάντια στην πυρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και στην ταξινόμησή της ως πράσινη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πράσινη, που επίσης συναντήσαμε. Συναντήσαμε επίσης το ΚΚΕ στη Βουλή. Το οποίο ΚΚΕ είχε μια θέση ότι ναι, είμαστε εναντίον των πυρηνικών όπλων. Όμως θεωρούμε ότι οι συνθήκες δεν έχουν κανένα νόημα από τη στιγμή που δεν είναι ολοκληρωμένες όσον αφορά να παρουσιάζουν ένα πλάνο ανατροπής του ισχύοντος πολιτικού και οικονομικού μοντέλου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε όχι μόνο τα πυρηνικά όπλα, αλλά και τις αιτίες του πολέμου και των όπλων γενικότερα και των σειράξεων. Οπότε εμείς του θέσαμε την ερώτηση, αν έρθει στη Βουλή, τι θα κάνετε, και μας είπαν ότι εμείς θα απέχουμε από αυτή τη διαδικασία. Και το τρίτο κόμμα το οποίο συναντήσαμε, δέχτηκε να μας συναντήσει, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το τέταρτο, συγγνώμη, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το τρίτο κοινοβουλευτικό, το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, το οποίο ήταν και κυβέρνηση όταν η συνθήκη ήταν το 17 στις διαπραγματεύσεις για να περάσει. Και ψηφίσανε επίσης και όχι, και μετά απήχανε. Τώρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μας είπε ότι ως κόμμα είμαστε υπέρ της συνθήκης, αλλά σε περίπτωση που έρθουμε στην κυβέρνηση, γιατί το ρωτήσαμε και αυτό, ότι είστε μέλη στην επόμενη κυβέρνηση, με αυτοδυναμία ή με κάποιο σχήμα. Τι θα κάνετε για τις ΑΠΟ. Και μας είπε ότι πρέπει τότε να το συζητήσουμε. Διότι άλλο είναι οι εσωτερικές διαδικασίες και άλλο είναι ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και άλλο είναι η αποφάση που παίρνει ως κυβέρνηση. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε την πίεσή σας. Χρειαζόμαστε ναι. Πίεση από εσάς και αυτό πρέπει να το τονίσουμε ναι. Γιατί προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πίεση σε όποιον είναι η κυβέρνηση. Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει και εν προκειμένου για τις εκλογές που έρχονται και όχι μόνο φυσικά, γιατί δεν θα σταματήσουμε τώρα, είναι το πώς μπορούμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο και μια μεγαλύτερη ορατότητα της συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη κάποια θετικά πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα είναι οι υπογραφές των Δήμων, οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Θα έρθουν και άλλες. Αυτό μπορούμε να το ενισχύσουμε ένα. Το δεύτερο είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε δράσεις και συναντήσεις για να πληροφορούμε τον κόσμο και να πληροφορούμε και άλλες οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αυξηθεί σιγά σιγά και η γνώση του κόσμου που δεν υπάρχει και ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει μια μονοπλευρή γνώση η οποία προβάλλεται και από τα μίντια, η οποία είναι ή η συνθήκη για τη μη διάδοση ή το πόσο δυνατές είναι οι πυρηνικές βόμβες, μέχρι εκεί φτάνουμε. Το τι υπάρχει σαν εναλλακτική, αν δείτε λίγο την ορθογραφία, η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων ως επιλογή τίθεται σπάνια. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς μπορούμε να ανεβάσουμε γενικώς την ορατότητα της συνθήκης
και τις προσπάθειες έτσι ώστε σε πρώτο βαθμό η Ελλάδα να το κάνει, να την υπογράψει, να την επικυρώσει, αυτή θα πρέπει να είναι η πίεση, και μια δέσμευση προφανώς από τις τοπικές κοινωνίες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί είναι που θα έρθει και μια πίεση. Είχα μιλήσει, θυμάμαι, με ποιον δήμαρχο και του είπα, είναι ένα θέμα μου, το οποίο ξέρεις μπορεί να έχω προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και του είπα τότε, ωραία, τότε ποιος Δημοτικός Σύμβουλος θα δεχόταν να έρθουν πυρηνά, να αποθηκευτούν πυρηνικά όπλα μέσα στα όρια του Δήμου του. Και μου είπε κανένας. Ήταν στον Άραξο. Ωραία, η Δυτική Μάνη ψήφισε. Η Δυτική Μάνη, συγγνώμη, και η Δυτική Μάνη. Και η Δυτική Αχαΐα ψήφισε. Δηλαδή το πέρασε το ψήφισμα. Έτσι, που έχει τον Άραξο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό επιχείρημα. Οπότε εμείς σας καλούμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη επαφή, μια πρώτη επικοινωνία, να συντονίσουμε τις δράσεις μας από εδώ και μπροστά, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το διαδώσουμε και να συνεργαστούμε και να κάνουμε κοινές δράσεις. Υπάρχει υλικό, υπάρχουν βήματα που έχουν γίνει και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε φυσικά, και να σας καλέσω και σε μια πρώτη δράση, σε μια δράση μάλλον η οποία θα γίνει πανευρωπαϊκά, την Κυριακή 2 του μήνα, με μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από το 2007 από αγωνιστές στην Ευρώπη, είναι το Europe for Peace. Στις 2 Απριλίου υπάρχει ένα κάλεσμα σε όλες τις χώρες να γίνει κάτι με στόχο να προβάλλουμε, να προωθήσουμε μάλλον την διπλωματία της ειρήνης και όχι την διπλωματία του πολέμου, με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στο να καλλιεργήσουμε πραγματικά την ειρήνη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και όχι στο πώς μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερα, πιο δυνατά και πιο θανατηφόρα όπλα, ακόμα και τα συμβατικά. Αναφερθήκαμε στα έξοδα, στις δαπάνες που γίνονται ή που χρειάζονται να γίνουν για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μας είπε και ο Ντίνος πριν πολύ σωστά τις δαπάνες που γίνονται κάθε χρόνο ή που έχει το προγραμματισμό της ΗΠΑ για τα πυρηνικά, για το πυρηνικό της εργοστάσιο. Την προηγούμενη χρονιά το ΣΥΠΗ, το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, έδωσε στην δημοσιότητα τις δαπάνες για τα συμβατικά όπλα, για τους εξοπλισμούς. 2 δισεκατομμύρια, ξεπεράσαμε τα 2 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι απίστευτα νούμερα αυτά. Φανταστείτε, το 10% τους είναι 200 δισεκατομμύρια. Να είστε αυτοί όσοι ανάπτυξη. Αμέσως, μέσα σε μια χρονιά. Οπότε, ναι, τα πυρηνικά όπλα μαζί με την κλιματική αλλαγή είναι δύο μεγαλύτερες απειλές αυτή τη στιγμή για την ανθρωπότητα και αν όχι για τη ζωή πάνω στον πλανήτη, έτσι όπως το ξέρουμε. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάτι, δεν είμαστε μόνοι μας, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι μας λείπει πληροφόρηση και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε ξανά το ότι πυρηνικό κίνημα στην Ελλάδα να ζωντανεύει, να αγκαλιάζει περισσότερο κόσμο, να γίνεται πιο συμπεριληπτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει και όλους τους τόπους βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και όλα τα πεδία δράσεων των οργανώσεών μας. Είτε είναι, σχετίζονται με τους εξοπλισμούς, είτε σχετίζονται με τους στρατούς, είτε σχετίζονται με το περιβάλλον. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά κατά πολύ και φυσικά θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα.